Είχατε πολλούς συμπαίκτες σε όλη σας την πορεία ως καλαθοσφαιριστής. Ποιους ξεχωρίζετε ως τους κορυφαίους συμπαίκτες? Εντάξει, παίξαμε, πράγματι παίξαμε πάρα πολλούς παίκτες επιπέδου. Νομίζω πιο παλιά βγάζαμε πιο πολλούς παίκτες από ό,τι σήμερα, γιατί βλέπαμε παίκτες όπως ήταν ο Σολέας, ο Χάβης ο Σολέας, ο Παντώνης ο Εύζωνας. Πάρα πολλοί παίκτες, ο Τάκης ο Μιγαλάης, η αδερφία Σικάλη, ο Κώστας ο Στυλιανού. Είχα παίξει με παίκτες ο Αντρέας ο Κοζάκης, ο οποίος είχε παίξει στο Ολυμπιακό Πειραιώς, ο Κώστας ήταν στον Άρη Θεσσαλονίκης, έπαιζα στις πρώτες ομάδες. Είχα παίξει με όλους αυτούς, παρότι ήταν πιο μεγάλη μου και πιστεύω ότι ήταν τιμή μου με τον Δημήτρη τον Παλάλα, με τον Γιώργο τον Χατζη Αθανασίου στην Ελλάδα. Υπήρχαν πάρα πολλοί αθλητές σε επίπεδο που είχα αγωνιστεί σαν πιο μικρός εμπάσχετος μαζί τους. Αλλά και στην πορεία, όπως ήταν ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο πιο μικρή φυσικά από εμάς, αλλά είναι κάποια παιδιά τα οποία νομίζω ότι άφησαν ιστορία στην Κύπρο, έγραψαν ιστορία. Και ήταν τιμή για μένα που έπαιξα μαζί τους. Πολλούς ήμουν και στην εθνική ομάδα και συμπαίχτης χρόνια. Θυμάμαι όταν αλλάξαμε την ιστορία της εθνικής ομάδας, είχαμε πάρει έναν, θυμούμε έναν, πρωτάθλημα αγώνων μικρών κρατών Ευρώπης το 1995 για πρώτη φορά, το 85 μάλλον στο Μονακό η Εθνική, και μετά για 10 χρόνια δεν κάναμε τίποτα. Και θυμάμαι μετά από το 1995, όταν από το 1995 μέχρι και σήμερα παίρνουμε κάθε 2 χρόνια που έχει χρυσό, παίρνουμε το χρυσό. Ήταν η αρχή της αλλαγής όταν εγώ 27-28 χρονών άλαβα σαν αρχηγός της ομάδας και μαζί με όλους αυτούς τους συμπαίκτες που είχα αναφέρει πριν, τον Λούγαν που έπαιζε στον Απόλλωνα, είχε πάρα πολλά παιδιά. Ίσως τώρα να ξεχάνω και κάποιους και να παρεξηγηθώ, εύχομαι να μην παρεξηγηθώ με κάποιους. Καταφέραμε να αλλάξουμε, ο Τάκης ο Μιβαλάης είχαμε παίξει μαζί στην εθνική ομάδα, ο Γιάνν Κουλίν, τον Κωνσταντίνο Εγγλέζο, εν πάση πτώσει πάρα πολύ. Είχαμε να αλλάξει αυτόν τον στάτους της εθνικής ομάδας και γίναμε η διαχρονική ομάδα η οποία κατακτούσε κάθε 2 χρόνια το πρωτάθλημα. Με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά, αλλά θυμάμαι ότι ήταν κάτι που ίσως δεν αναφέραμε. Λέμε, είχαμε μπει πριν τις ομάδες παγωνιστικά. Για μένα η πρώτη μου ομάδα ήταν η εθνική ομάδα. Καλώς ή το είναι μου στην εθνική ομάδα. Δηλαδή 15 χρόνια που έπαιζα από το 1988 μέχρι το 2003 στην πρώτη ομάδα. Τα πάντα, όταν μιλώ τα πάντα, δηλαδή έπαιξα τραυματίας, έπαιξα με θλάσσες, έπαιξα με στραμβουλήματα, επήγαινα ταξίδια και δεβοτούνταν όλοι, ας πούμε, γιατί δεν έβγαινα έξω από το δωμάτιο μου, γιατί πρέπει να ξεκουραστώ, γιατί είχα συνοχόμενα παιχνίδια. Και θέλω να αναφερθώ το δύο στεθνικό μας, γιατί πέρασα ιστορικές στιγμές, με κορυφαίαν το 95 όταν έρθει ο Κωστάς ο Μίσσας σαν προπονητής εθνικής ομάδας, εγώ είχα τελειώσει από την ΕΝΑΤ πρώτο Φεβρουάριο. Και άρχισα και έκανα πρώτη πρόμεση μόνος μου. Δυστυχώς δεν είχαμε ούτε γυμναστές να μας βοηθήσουν, τίποτε. Έκανα πρόμεση μόνος μου. Δηλαδή, στίβο θυμούμαι, πήγαινα στο στίβο μόνος μου. Είχα ένα φίλο ο οποίος δεν ήταν ούτε αθλητής. Έβαλα τον μέσα στο γήπεδο, χάβιζα τους 200 μέτρα και μπορούσαμε 400 άρκα και φέρνουν τον 100. Έβαλα λαγόνα, ας πούμε, για να προμηθώ μόνος μου. Γιατί ήθελα να προμηθώ, ό,τι ήξερα. Όταν ήρθε ο Κώστας ο Μίσσας, είχαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αποκλειματικά όπως έχουμε σήμερα και μετά άμπια. Είχαμε κάνει 10 παιχνίδια σε 11 μέρες. Η 11η μέρα, η μέρα εκείνη ήταν η μέρα που τα ξέραμε από τη μια χώρα από την Ελβετία να πάμε στο Λουξεμβούργο. Παίζαμε Ελβετία αποκλειματικούς, Λουξεμβούργο. Τα θυμούμε ήταν ο Σωτήρης ο Κυριακού, ο Πανίκος ο Κυριακού, παίζαμε γιον τον Τζερό, ξέρω, πήγαμε στο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω, νομίζω είχαμε φέρει καλά αποτελέσματα, θυμούμε ποιους κερδίσαμε, ποιους χάσαμε, σίγουρα είναι αποκριθήκαμε στην επόμενη φάση. Έτσι είσαι με θυμούμε που έβγαινα στον πάγκο κάποιες φορές, κάποιοι ομάδες πήγαινε καλά, έλεγε μου μίσας, έλα γόρι μου πες μέσα και ξεκουράζεσαι απόψε εσύ. Έλα πες μέσα ξεκουράζεσαι απόψε, τελειώνουν τα παιχνίδια, φεύγουμε λεωφορείο και πάμε Λουξεμβούργο. Το 1995 έδρα του Λουξεμβούργου το πρωτάθλημα, φέρνει Αμερικανό το Λουξεμβούργο, εμείς δεν είχαμε Αμερικανό. Και κάνω το καλύτερο μου παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι στον τελικό με το Λουξεμβούργο. Μετά από 10 παιχνίδια συνεχόμενα και σχεδόν 40 λεπτά. 36 πόντους μέσα στο Λουξεμβούργο σε ένα παιχνίδι το οποίο έπαιζα σχεδόν 40 λεπτά από ξένοα. Έτσι ήταν έναν από τις προηγούμενες ερωτήσεις, έναν από τα καλύτερα και τα πιο έτσι, ιστορικά παιχνίδια για μένα, γιατί ήρθε, επειδή λέω το στους πιο μικρούς σήμερα, κάποτε που να λένε κουβαστικά ή κάποτε που να κάνουν άλλα ή να ξεκουράσουμε, 10 παιχνίδια σε 11 μέρες και έκανα το καλύτερο μου παιχνίδι στο τελευταίο.
Αλλά τούτο ήταν η δουλειά τους προηγούμενους τρεις μήνες που είχα βάλει μέσα στα γήπεδα μου και μέσα στο στήμα για να μπορούσα να βγάλω τα πράγματα. Η αγάπη μου για την εθνική ομάδα. Δεν παίρναμε λεφτά, είχαμε, ήταν η φανέλα. Εγώ ήμουν αρχηγός της ομάδας, έπαιξα 15 χρόνια στην εθνική ομάδα, εστερήθηκα τα πάντα για την εθνική ομάδα, όσο δεν εστερήθηκα για τις ομάδες μου. Έπαιξα τραυματίας, δεν έφυγαινα έξω από το ξενοδοχείο, ούτε θυμούμαι κάτι. Επειδή στην Αντώνα πέρσι, πριν 3 χρόνια με τις UAT, και δεν θυμούμουν τίποτε που είχα πάει σαν αθλητής να παίξω σε Άμκε. Διότι ήταν γήπεδο ξενοδοχείο. Για να ξεκουραστώ να παίξω την επόμενη χρονιά, την επόμενη παιχνίδι, γιατί ήθελα να πιάσω η ομάδα μου να σπίσω μετά. Τι ήταν οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι που αγωνιστήκατε εναντίον τους? Δεν θα σου πω ονόματα, γιατί δεν... Δεν ξέρω πόσο εγωιστικό είναι το πράγμα, αν είναι εγωιστικό. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος αθλητής σε συγκεκριμένο παιχνίδι ή συγκεκριμένη ομάδα δυσκόλεψε με ιδιαίτερα για να πω ότι με τον αθλητή δεν μπορούσα να σκοράω ή δεν μπορούσα να κάνω το παιχνίδι μου ή ξέρω. Νομίζω αντιθέτως, δυσκόλευκα πάρα πολλούς. Και άμα ρωτήσετε τον Ντάβιντ Άρμστρονγκ, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο το 1991-1992, παίζοντας στον πεζοπορικό και μετά έφυγε στην Ισπανία. Και μετά έκαμε 15 χρόνια καριέρα στο Ορλάντο Μάτσο, τον Ντάβιντ Άρμστρονγκ. Άμα το ρωτήσετε ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος στην Κύπρο, είναι να σου πει ο Χρήστος Τυριανίδης. Ήταν μια χρονιά ο οποίος ευκήγε καλύτερος ξένος σύνος και ευκήγε καλύτερος Κυπρός εγώ. Και έπαιζα τον άμυνα και έπαιζε με άμυνα. Εντάξει, έβαλε μου 30, μου έβαλε 60, έβαλε μου σαν τους, αλλά έβαλε και εγώ 5. Εμπόμενα να πω χαρακτηριστικά κάποιον αθλητή ότι με τούτον είχα πρόβλημα. Και δεν το λέω εγωιστικά, αλλά τούτον είναι η πραγματικότητα. Τι είναι που υπήρχε πάντα και υπήρχε έτσι έναν έξτρα άγχος και μπορεί να μην είχαμε τις καλύτερες αποδόσεις, ήταν τα παιχνίδια και βαγμούς από ΕΡ. Είχα τις χρονιές που 96, 97, 98, υπήρχε ένα μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ και βαγμού από ΕΡ. Και σίγουρα όταν πήγαινε να παίξει μέσα στο Ελευθερία και γίνονται με το γήπεδο και έβριζε σε ουλόν το από ΕΡ, ας πούμε, επειδή σου στον και βαγμό, αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα η απόδοση ήταν η καλύτερη. Δεν ήταν όμως προσωπικό θέμα με κάποιον. Ή το άγχος που δημιουργεί του μεταξύ τούτης της ομάδας. Μεταξύ και βαγμού από ΕΡ και της πίεσης της εξωτερικής που έγινε του και το πρέπει να κερδίσεις γιατί είναι το από ΕΡ, ας πούμε. Υπήρχε το πράγμα. Και υπήρχε έτσι μεγάλη, τεράστια πίεση, ας πούμε, γιατί έπρεπε να κερδίσει τον μεγάλο σου αντίπαλο. Ίσως η πιο δύσκολη απόφαση που πήρα από τη ζωή μου ήταν αυτό στον Κεβαρνό. Γιατί θεωρούμουν από ελίστας διαχρονικά. Το 92 πήγα μεταγραφή στο ΑΠΟΕΛ, ήμουν από ελίστας ποδοσφαιρικά. Η οικογένειά μου ήταν όλοι από ελίστας. Εγώ υπόγραψα στον Κεβαρνό χωρίς να ξεγάσω τους δικούς μου. Δυστυχώς δεν τους είχα και τόσο κοντά μου για να μπορέσω να ξέρω και υπόγραψα στον Κεβαρνό χωρίς να ξέρει κανένας. Αλλά τότε εγώ ήμουν στον Κεβαρνό και ήμουν στο ΑΠΟΕΛ, ήταν ένα θέμα για τους αποελίστες. Γιατί θεωρούσαν ότι ήμουν τοποθετημένος στο μυαλό μου, μαπικά ή ξέρω εγώ στην οικογένεια μου, αποελίστας. Φυσικά τούτα εξυπηρεστήκαν για μένα σύντομα. Σαν προπονητής το 2005-2006 τερματίσατε με την Ελλάδα στην κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση. Μιλήστε μας λίγο για τη χρονιά εκείνη. Εντάξει, ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη χρονιά. Ήταν η πρώτη μου χρονιά εμένα σαν προπονητής της ομάδας των Αντρών. Σταμάτησα το 4-5, δεν έπαιξα το 5-6, ανάλαβα την ΕΝΑ. Σαν πρώτος προπονητής, με μηδαμινά πάκετ, με δύο ξένους ρούκι, οι οποίοι μας βγήκαν και παίξαν πολύ καλό μπάσκετ. Εντάξει, η ομάδα ήταν τρέν η χρονιά. Τερματίσαμε δεύτερη, είχαμε πολύ λίγες ήττες. Κερδίζαμε όλες τις μεγάλες ομάδες μέσα στην έδρα μας με 2-3 Κυπρέους, τον Χάρη τον Πασελίν, τον Τωρό τον Καμαρτίν και 2 κοινοτικούς, τον 500 ευρώ, το άλλο έτσι, και 2 Αμερικάνους, τον 2000 δηλαδή. Ήταν μια πολύ πολύ έτσι, γεμάτη χρονιά και ευχάριστη χρονιά την Ελλάδα. Είχαμε φέρει μετά από πολλά χρόνια τον κόσμο της Ελλάδας πίσω στα γήπεδα, ειδικά στα play-offs. Άρχισε ξανά ο κόσμος της Ελλάδας να μιλά του Άι Δεμέτη, ο οποίος ξέρεις ότι ο Άι Δεμέτης έφκαλε και πάρα πολλούς αθλητές και τόσο και στην εθνική ομάδα, αλλά και πάρα πολλούς συναδέλφους σου, επιτυχημένους. Και έτσι άρχισε ξανά ο Άι Δεμέτη να ασχολείται με τον μπάσκετ. Εντάξει, δυστυχώς τα πλέον είχαμε χάσει από την ΑΕΛ, η οποία ήταν τρίτη. Ήταν μια πάρα πολύ χρονιά, όπως είπε και ο μεγάλος Γκρεκ Πόποβιτς, καμιά φορά δεν είναι ο προορισμός ο στόχος, αλλά το ταξίδι. Για μας ήταν
πολύ όμορφο ταξίδι. Μεγάλη επιτυχία για την σωματείο. Δυστυχώς, λόγω των πεπεσμένων οικονομικών, δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε, να χτίσουμε πάνω σε εκείνη τη χρονιά για την επόμενη σεζόν. Το 2009 κατακτήσατε ένα δύσκολο πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα τελείωσε στην τέταρτη θέση στην κανονική διαρκεία. Σπάσατε στα ημιτελικά την έδρα της ΑΕΛ και βρεθήκατε στον τελικό με τον Κεραυνό, όπου σπάσατε ξανά την έδρα και κατακτήσατε τον τίτλο. Πώς ζήσατε εκείνη τη χρονιά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Εκεί να πω ότι εγώ ήμουν τρεις χρόνια στην ΕΝΑΡ και είχα πει ότι επειδή λόγω των κερματικών είχα ασχοληθεί και με άλλες δουλειές, ήμουν και στην τράπεζα, ξέρω ότι θα ασχοληθεί με το μπάσκετ, δεν μπορούσα. Και είχε φέρει έναν ικανό προπονητή του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος εγώ τον νιώθω πήγα στη ΑΠΟΕΛ, γιατί το βρήκα το ΑΠΟΕΛ όπως ήταν. Και μάλιστα όταν πήγα, είχαν αποφασίσει, επειδή δεν είχαν πλέον στόχους ή είχαν χάσει παιχνίδια που δεν διεκδικούσαν την πρώτη θέση, να το υποβαθμίσουμε. Είχαμε διώξει αρκετούς αθλητές. Απλώς είχαμε διώξει κάποιους, είχαμε φέρει κάποιους τίμους για να βγάζουμε 10 να πάμε ενός που πάμε. Έτσι ξεκίνησε η χρονιά στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, έζησα τις καλύτερες μου στιγμές εκείνη τη χρονιά στο ΑΠΟΕΛ σαν προπονητής. Αξέχασες στιγμές, με αξέχασες την κερκίδα, με αξέχασες τους παίκτες. Είχα καταφέρει και είχαμε καταφέρει να γίνουμε μια έτσι, οικογένεια με αυτούς που είχαν μείνει. Θυμούμαι κάποια φάση είχαμε διώξει έναν Αμερικανό γιατί θα φέρναμε ψηλό Αμερικανό. Τελικά δεν δικαιόμαστε και το ξαναφέραμε τον άλλον πίσω, τον Μάρτιν, τον Ζήνο. Ο οποίος ναι, με μας βοήθησε, αλλά καμιά φορά πώς θα φέρνει και τύχη. Μετά από το απόλυτο, έκανε μια εξαιρετική καριέρα σε Φιλανδία. Σαν καλύτερος παίκτης εκτός, μπορούσε να μην έρθει πίσω, έστω και από τον εγωισμό, και να χαθεί, ήταν ρούκι. Αξέχασε σήμερα. Εμάς νομίζω εκείνη τη χρονιά μας βοήθησε, είχαμε καμία σχέση με τα budget μας με τη ΣΑΕΚ και τον Κεραυνό. Ήταν το ότι δεν είχαμε άγχος. Είμαστε η τέταρτη ομάδα, καταφέραμε με δυσκολία να μπούμε στην τετράδα, πήγαμε να παίξουμε χωρίς κανένα στόχο. Ευτυχίσαμε να έχουμε στην ομάδα μας δύο υπεραθλητές όπως ο Λόνι Κούπερ και ο Ασίτο Μπόκεμπορ, που είχαν παίξει σε επίπεδο Ναφάνα Ιταλίας και πιο ψηλά ακόμη. Και μόνο γιατί σίγουρα είχαμε προετοιμαστεί, σίγουρα δεν το παρετήσαμε. Δεν πήγαμε στην ΑΕΛ απλώς για να κάνουμε για το κέφι μας. Είχαμε προετοιμαστεί, έχω την εντύπωση ότι λόγω του ότι δεν είχαμε άγχος, ίσως και λόγω του ότι μπορεί να μας υποτίμησαν και να είπα δύσκολα εύκολα να κερδίσουμε. Να καταφέραμε αυτό που είχαμε καταφέρει, να σπάσουμε την έδρα, να έρθουμε σε έναν κατάμεστο λευκό θεό με μια πραγματικά ξέχαστη κερκίδα του ΑΠΟΕΛ και να καταφέρουμε μετά με τον Κεραυνό, ο οποίος εκείνη τη χρονιά θυμίζει φέρει τον Πνίνη που παίζει στη Μακάμπη, είχε έρθει και αυτός ο αθλητής, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους Ισραηλίτες. Αλλά πλέον εντάξει, είχαμε μια πολύ καλή ψυχολογία, είχαμε τον κόσμο δίπλα μας, δεν είχαμε καμία πίεση και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Έχω την εντύπωση ότι όμως η επόμενη χρονιά του ΑΠΟΕΛ που είχα συνεχίσει ήταν μια ακόμη καλύτερη χρονιά. Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει 11 στα 11, ήταν η πιο ιστορική χρονιά του ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη, γιατί πρώτη φορά κατάφερε το ΑΠΟΕΛ να πάει στους 8 του Euro Challenge, ήταν Euro Cup εκείνον τον καιρό. Είχαμε προκριθεί, παίζαμε για το Euro Cup, χάσαμε στον πόντο σαν προκριματικά και αντί να πάμε γύρω κάπου πήγαμε και εγώ challenge. Αλλά πρώτη φορά το ΑΠΟΕΛ περνούσε να πάει μέχρι τους 8. Εντάξει, έφυγα εγώ φυσικά το Γενάρη-Φεβράρι, ξέρεις τι είναι στην Κύπρο, έχασα τον καλύτερο μου Κουέγκα, έφυγε πίσω στο Ισραήλ, δεν πήγα αντικαταστάτη, χάσαμε δύο παιχνίδια, ποιος θα φύγει, ο προπονητής, θα σιωπήσει ο κόσμος. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά σαν προπονητής. Για πολλά χρόνια ήσασταν προπονητής της Εθνικής Κύπρου. Μιλήστε μας λίγο για την εμπειρία σας ως ομοσπονδιακός προπονητής. Εντάξει, για μένα σίγουρα ήταν τιμή το ότι ήμουν στην Εθνική Κύπρου. Μπορούσα να δώσω σαν αθλητής, το έδωσα και σαν προπονητής. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, ήταν μεγάλη εμπειρία που δούλεψα με όλους αυτούς τους παίκτες που πλαισίωναν κατά διαστήματα την εθνική ομάδα. Καταφέραμε, ίσως να μην καταφέραμε έναν στόχο που είχαμε βάλει να πάμε στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού, όπως είναι ο Όμιλος τώρα, που κάποια μια χρονιά από αυτές ξεκινήσαμε καλά, κερδίσαμε Ρουμανία away, έπρεπε να κερδίσουμε home, Ελβετία away, Αλβανία και δεν τα καταφέραμε. Καταφέραμε να φέρουμε νέους παίκτες, καταφέραμε να προωθήσουμε νέους παίκτες, καταφέραμε να δώσουμε την νοοτροπία στους παίκτες ότι η εθνική ομάδα πρέπει να είναι η πρώτη μας ομάδα και να υπάρξει ένας μεγάλος ανταγωνισμός και φτάσαμε σε ένα σημείο να δυσκολευόμαστε και τους παίκτες να αφήσουμε έξω, εκεί που είναι εύκολα με παίκτες. Γιατί πρέπει να τους φέρεις καλοκαίρι. Δυστυχώς επειδή ήταν και δύσκολο το πρωτάθλημα μας, παίζαμε 10 μήνες τον καιρό, είχαμε λίγο θέμα. Αλλά anyway, πέρασα απίστευτες στιγμές. Ήταν τιμή για μένα το ότι ήμουν
6-7 χρόνια προπονητής της εθνικής ομάδας. Την περσινή περίοδο ήσαν σαν προπονητής στη γυναική ομάδα του Κεραυνού, χάνοντας τον τελευταίο τελικό από την άλλη το πρωτάθλημα. Τι πιστεύετε ότι έφταξε και έρθει η απώλεια του τίτλου? Εντάξει, νομίζω δεν έφταξε τίποτα. Ήταν δύο ισοδύναμες ομάδες, οι οποίες ανέβασαν το επίπεδο της κυπριακής καθόσφαιρας κατά πολύ. Γεμίσαμε το γήπεδο του Κεραυνού στο τελευταίο παιχνίδι. Παίξαμε 5 άκαμπους ανταγωνιστικά παιχνίδια. Νομίζω ότι τι γίνεται. Δεν ήταν θέμα αν έφταξε, όταν κερδίζει 40-37 και κάνει την τελευταία ρίδηση άλλη ομάδα και σου τάβει τρίποντον και χάνεις το βιμπάο, άμα δεις πώς έπαιζε το βιμπάο, ότι είχε μία παιχνίδια της ΑΕΚ και τέσσερις του Κεραυνού και το παίρνει και πασάβει έξω και κάνει drive και βρίσκει τη μόνη της, δεν νομίζω να έφταξε κάτι. Απλά ήταν θέμα τύχης. Ούτε μπασκετικό λάθος υπήρχε, γιατί πολλοί, γιατί δεν έκαναμε φάουλ. Εντάξει, πρώτη φορά θα το πω και θα το πω για να βγει στη δημοσίευση. Εγώ δεν είχα δώσει εντολές να γίνει φάουλ. Στα 31 δευτερόλεπτα δεν είχα δώσει εντολές. Εγώ είχα πει των κοπέλων είναι πολύ ο χρόνος. Δεν υπάρχει λόγο να στείλουμε τις κοπέλες από τώρα στις βολές και να βοηθήσουν τη διαδικασία. Αν πιέζουμε λάδι με έναν ότι στις βολές ήταν να τις χάσει άλλη και εγώ ήταν να τις βάλω και θα μου πιάνε το επιθετικό να βάλουν καλά την κεφάου και να βάζαν την πρώτη και ξέρω, υπήρχαν πολλά σενάρια να γίνουν στον μπάσκετ. Εγώ είχα πει ένα ξεκάθαρο απλό μήνυμα στις κοπέλες, το οποίο κάποιες το έκαναν, κάποιες δεν το έκαναν. Εγώ είχα πει δεν θα κάνουμε κανένα φάου. Επειδή υπάρχει και κίνδυνος, επειδή υπήρχαν δύο νέες κοπέλες ψηλές της ΑΕΚ να μας πάρουν, πώς να βάλουν την πρώτη βολή και να μας πάρουν επιθετικό και να βάλουν καλάθι και φάουλ. Θα μπουν τέσσερις ποντιότητες. Εγώ για να αποφύγω το κάθε ενδεχόμενο είχα πει ξεκάθαρα παίζουμε άμυνα στο τρίποντο, κάνουμε αλλαγές σε όλα τα σκρίν να μην σουτάρουν εύκολο τρίποντο. Αν κάνουν λέια, μπάσιμο, άστετες να βάλουν το καλάθι. Μείνετε και οι πέντες στο τρίποντο, να μην φάμε τίποτα, άστετες να βάλει το καλάθι. Ούτε καλάθι και φάουλ, ούτε βοήθεια ούτε τίποτα. Δυστυχώς κάποιες κοπέλες εστιχτοδός. Όταν μετά που πήγαινε το επιθετικό, οι ξένοι της ΑΕΛ και πάσαμε έξω στην Γκάλια και έκαμε τον drive η Γκάλια, εστιχτώς κάποιες παίχτες πήγαν για βοήθεια, με αποτέλεσμα να μείνει κάποια κοπέλα στο τίποτα του. Κάτι το οποίο δεν τις κατηγορώ, έκαναν εκείνο που είχαν ήταν μαθημένες να κάνουν δυστυχώς 6 μήνες. Ενώ κάποιες κοπέλες, αν δείτε στο βίντεο, η Αντωνία, η Χατζιχάννα και η Μόνικα Βεζερόφσκι κάνουν έτσι τα χέρια τους, τα αφήστε την και μείνετε ανοιχτά, οι άλλες ηθικές κοπέλες που είχαν τις ψηλές, επειδή μια να βοηθήσει την άλλη, με αποτέλεσμα να μείνει η ξένη της αρμόνης. Άρα δεν έχει σωστό και λάθος. Ούτε οι οδηγίες που έδωσα σαν προπονητής θεωρώ ήταν λάθος, ήταν το πιο... ίσως προπονητές να μην τη δίνουν την αυτή. Συνήθως θέλουν τους τες βολές, διότι σου λέει σου που έχασε καμιά πολύ. Εγώ επειδή φοβούμουν και το επιθετικό το βιμπάω της ΑΕΠ, είπα καλύτερα μείνετε στο τρίποντο, άστε την να βάλει το καλάθι, αν κάνει λέια. Δυστυχώς, δεν το κάνω. Είναι η πρώτη φορά που λέω την αποφάση και έτσι οι παίχτες όλες να το επαληθέσουν. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν σωστό και λάθος, ήταν η καλύτερη χρονιά ever του Κεραυνού τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο επαραδέχτηκαν όλες οι κοπέλες, ανεξάρτητα από την πικρία που υπήρχε της απώλειας του τίτλου. Καταφέραμε να σταθούμε άξιοι αντίπαλοι της ΑΕΛ, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια και δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα. Νομίζω οποιοσδήποτε από τις δύο ομάδες μπορούσε να είναι πρωταθλητής, η τύχη βοήθησε την ΑΕΛ. Ούτε ήταν ένα παιχνίδι το τελευταίο το οποίο ξέρεις, χάναμε όλο το παιχνίδι για να πούμε το δικαιούμαστε. Αντιθέτως, κερδίζαμε όλο το παιχνίδι. Χάσαμε στην παράταση, δεν είχαμε την ψυχολογία, τις δυνάμεις. Όμως ήταν μια ευχάριστη χρονιά, μια καλή χρονιά του γυναικείου μπάσκετ, γιατί είδαμε κόσμο στα γήπεδα. Και τούτο που έχει σημασία και πρέπει να ληφθεί υπόψη και από τα άλλα σωματεία αλλά και από τους παράγοντες της Ομοσπονδίας, ότι όταν αξιοποιήσεις τον μπάσκετ το γυναικείο, ο κόσμος είναι για μένα. Είδαμε το τελευταίο παιχνίδι, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Αν είναι δυνατό. Εν υπήρχε στα play-off στο κόσμο των ανδρών παιχνίδια. Όχι στο γυναικείο. Άρα αξιοποιώντας το γυναικείο σωστά, νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει θέαμα, μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις και να φέρει και κόσμο κοντά στα γήπεδα. Και πιο ακόμα κόσμο. Φίλων, των συγγενείων, των ανιψιών, των αρφότεχνων, των μπασκετικών. Ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι για το μέλλον? Εντάξει, νομίζω ότι θα ασχοληθώ με το γυναικείο, αν και εφόσον υπάρχει σωστή υποδομή και στην Ομοσπονδία και θα συνεχίσουμε να υπάρχει ανταγωνισμός και να το βελτιώνουμε, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και πρέπει να μείνουν άνθρωποι που ήταν χρόνια μέσα στο χώρο στο γυναικείο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το επίπεδο του. Κλείνοντας, ποια συμβουλή θα δίνατε σε νεαρά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την καλαθόσφαιρα? Εντάξει, σίγουρα εγώ είμαι της δουλειάς.
Εγώ όταν έπαιξα μπάσκετ έβαζα 8 στην ημέρα μέσα στο γήπεδο. Αντιλαμβάνουμε σήμερα ότι δεν είναι εύκολο. Όλοι να σχολάσουμε, όλοι να γίνουν, να μορφωθούν, δεν είμαι εναντίον. Αλλά έχει πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών που έχουν πετύχει και να είναι καλοί μαθητές και να παίξουν και μπάσκετ γήπεδο. Ο Βεζένκοβι ήταν άριστο παίκτης. Αλλά ήταν με μια μπάλα στο χέρι, ήταν σχολείο και μπάσκετ. Αν θέλει να παίξει μπάσκετ και θέλει να κάνει καριέρα, πρέπει να βάλει ώρες μέσα στο γήπεδο, ώρες στο γυμναστήριο. Πρέπει να βάλει ώρες και πρέπει να στερηθεί. Αν δεν στερηθεί, το έξω σου, τους φίλους σου, τη διασκέδαση σου, τους παρέες σου, δυστυχώς αθλητής έγινες. Και σήμερα είναι και ευλογία για μας το ότι υπάρχει Ελλάδα δίπλα μας, που δεν υπήρχε παγιά, διότι ξέρω λόγω της Ευρώπης, λόγω που δεν είμαστε στην επόμενη παγιά, και πώς να πάει να πάει στην Ελλάδα. Αλλά όποιος θέλει να κάνει κάτι καλύτερο, για να πάει στην Ελλάδα. Δόξα στον Θεό, υπάρχουν μια χώρα η οποία έχει τον μπάσκετ πάνω, δίνουν σημασία στους μικρούς, όπως είναι ο γιος του Παναγιώτη Γιάννη, ο Γιάννης που παίζει στον ΠΑΟΚ, όπως ξεκίνησε ο Βεζένκοφ, όπως ξεκίνησε ο Αντρέας ο Χριστοδούλου. Δηλαδή, έχουμε μεγάλο κίνητρο και μεγάλη ευλογία το ότι η Ελλάδα δίπλα μας για εκείνους που να ξεχωρίσουν, αν θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, να φύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Εντάξει, δύσκολο να πάει στην Ελλάδα, με το λέμε ότι είναι εύκολο να πάει να φύγουν και να πάμε όλοι στην Ελλάδα. Αλλά ένας που αξίζει τον κόπο και όχι τα σκίσει και μπορεί, η Ευρώπη σήμερα είναι ανοιχτή και έχουμε και άλλα παιδιά στην Αμερική και ξέρω τι ασχολούνται.